Εκδήλωση στη Μακρόνησο σε ελάχιστο φόρο τιμής προς όσους εξορίστηκαν, βασανίστηκαν ή άφησαν τη ζωή τους στο μαρτυρικό νησί, διοργανώνει η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ. Η Κάτια Αντωνιάδη είναι εκεί. Καλησπέρα Γιάννη, κυρίες και κύριοι. 2,5 μίλια από το νότιο άκρο της Αττικής, εδώ από τη Μακρόνησο. Μέχρι σήμερα ο επισκέπτης που βρισκόταν εδώ μπορούσε να διακρίνει μόνο τα ερείπια από 6 στρατόπεδα, σειρματοπλέγματα και φυλάκια. Από σήμερα, όπως είπες και εσύ, είναι ένα μνημείο εδώ, ως ελάχιστος φόρος τιμής σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι εξορίστηκαν, βασανίστηκαν και θυσιάστηκαν υπερασπιζόμενοι ανώτερα ιδανικά, αναδεικνύοντας φυσικά αυτό το μνημείο και τον ιστορικό τόπο. Είναι ένα μνημείο που φιλοτέχνησε ο γλύπτης Μάρκος Γεωργιλάκης και περιλαμβάνει 5 ανθρώπινες μορφές σαν σκιές που ξεπροβάλλουν από τη γη της Μακρονήσου. Εδώ λοιπόν βρέθηκαν από το μεσημέρι πλήθος κόσμου, πολλοί νέοι αλλά και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας που πέρασαν κάποια χρόνια της ζωής τους και βασανίστηκαν σε τούτο το νησί. Ακολούθησε συναυλία με την καντάτα του Θάνου Μικρούτσικου σε ποίηση του Γιάννη Ρίτσου, τραγούδησαν η Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Κώστας Θωμαίδης, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος με ομιλία του άνοιξε την εκδήλωση, έκανε λόγο για ευθύνη απέναντι στους νέους, όχι μόνο για να μάθουν κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό, δηλαδή την ιστορική αλήθεια, αλλά να βρουν και τα δικά τους πρότυπα για να συνεχίσουν να αγωνίζονται για τα δικά τους ιδανικά σε αυτή τη ζωή. Μάλιστα, Κάτια, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Και σε αυτό το σημείο μπορούμε να παρακολουθήσουμε ένα μικρό απόσπασμα από το τι είπε ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας. Κάθε φορά που πατάμε αυτόν τον βράχο, νιώθουμε χρέος, τιμή και ευθύνη απέναντι σε όσους μαρτύρησαν πάνω στο Μακρονήσι, σε όσους έζησαν στο πετσί τους την οργανωμένη επιστημονική βία της αστικής τάξης με ένα και μοναδικό σκοπό: να υποταχθούν, να δηλώσουν μετάνοια, να αποκηρύξουν το ΚΚΕ και τις ιδέες τους.